Μπρος. Μάλιστα. Εγώ ο ίδιος. Ποιος τηλεφωνεί, παρακαλώ. Ρε. Αποστόλη. Εσείς. Τι κάνει, ρε, Αποστόλη. Πώς ήταν αυτό και μας θυμήθηκες. Μάλιστα. Ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Να ειδωθούμε, Αποστόλη. Πότε θέλεις. Αύριο. Μάλιστα. Θα σε περιμένω. Αλήθεια, να βρούμε. Δεν μου τέλειωσες. Γιατί δουλειά σε ήθελε χτες ο Απόστολος. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα, ρε Ειρήνη. Δεν μου τα είπε καθαρά στο τηλέφωνο. Θέλω να σε δω, λέει, για μια δουλειά. Περίεργα πράγματα, λοιπόν. Γιατί περίεργα, ρε Ειρήνη. Δεν ξέρω εγώ. Τόσα χρόνια και δεν είπε μια φορά να περάσει να διαζούμε αν πεθάναμε. Πώς του ήρθε τώρα έτσι ξαφνικά. Του ήρθε. Θα μας αποθύμησε, φαίνεται. Μάλιστα. Από αυτούς είναι. Αποστόλη. Αποστόλη. Ξάδερφος. Λοιπόν, Λάμβρο. Μεγάλα πράγματα. Τι μεγάλα πράγματα, Αποστόλη. Τιμές και δόξες, ξάδερφε. Τι τιμές και δόξες, Αποστόλη. Άρε, τυχερέ άνθρωπε. Τι είναι, ρε, Αποστόλη. Άκουσε να δεις. Το Υπουργείο Εθνικής Αποκαταστάσεως αποφάσισε να τιμήσει τους ηρωές μας. Μεταξύ των πρώτων, φυσικά, δεν μπορούσε παρά να περιλάβει και το στρατηγό Λάμβρο Δεκαβάλα. Τιμές και δόξες, ξάδερφε. Δηλαδή. Έλα εδώ, βρε. Πώς τη λένε αυτή την πλατεία. Ποια πλατεία. Αυτή είναι εδώ απ' έξω. Αυτή εδώ. Πλατεία Κατσιγιάννη. Σε 4-5 μήνες το πολύ θα λέγεται πλατεία στρατηγού Λάμβρου Δεκαβάλα. Πώς θα λέγεται, Αποστόλ. Πλατεία στρατηγού Λάμβρου Δεκαβάλα. Και τι έχει τώρα στη μέση της. Τι έχει, τίποτα. Σκουπίδι έχει. Σε 4-5 μήνες θα φύγουν τα σκουπίδια και θα στηθεί το αγαλμά σου. Και δεν μου λες, ρε Αποστόλη, εσύ πώς να πούμε, πώς το έμαθες εσύ. Ένα, ο ιδιαίτερος του νέου υπουργού είναι γνωστός μου. Και χθες κουβεντιάζοντας έμαθε πως είμαστε συγγενείς και μου το είπε. Δεν μου λες, Απόστολε. Τι είναι, ξέρεις. Η σύνταξη θα μείνει έτσι όπως είναι τώρα ή μήπως με το άγαλμα θα... Βρε, σε παρακαλώ, στην Παναγία σου, Ειρήνη, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Πάσε καλό σου. Και θα κοστίσει έναν κόσμο λεφτά αυτή η δουλειά. Είσαμε 4.000 λίρες. Πόσο? 4.000 λίρες. Βέβαια, κοντζάν πράγμα. Εσύ, το άλογο. Εγώ, το άλογο. Δεν μας δίνουν εμάς τα μισά και να στέκει ο ίδιος όρθιος στην πλατεία. Αύριο, ντροπή ρε, Ειρήνη. Πώς έτσι, είπε πως θα έρθει από εδώ. Ναι, όπου να είναι. Και δεν μου λες πως του φάνηκε. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτός τώρα πετάει από τη χαρά του. Αυτός είναι ζήτημα αν κοιμήθηκε χτες. Για πες μου λοιπόν, εσύ τι απόκαλες. Ναι, εντάξει. Συνεννοήθηκα και με τη Δημαρχία. Σου φαίνανε δυσκολίες. Όχι, αδερφέ. Άλλωστε, η δουλειά είναι πολύ καλωστημένη. Ποιος θα μπορούσε να έχει αντίρρηση για τον στρατηγό Δεκαβάλα. Ο άνθρωπος είναι ήρωας, πώς να το κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας πει τίποτα. Και ο αντιπολιτευόμενος τύπος ακόμα στο σημείο αυτό είναι υποχρεωμένος να μας πει και μπράβο. Ωραία, ωραία. Και δεν μου λες. Η πίστοση σε νεκρήθη. Ναι, προς το παρόν πέρασε μόνο για 600.000, γιατί καταλαβαίνεις, για παραπάνω θα τσιρίζανε. Ενώ έτσι παίρνουμε εμείς 600.000, βάζουμε μπροστά τη δουλειά και ύστερα λέμε πως δεν μας φτάνουν. Μόλις θα φτάσουμε ίσα με 4.000 λίρες. Ναι, μόνο που πρέπει να βιαστούμε. Δηλαδή. Να μπει μπρος η δουλειά, ώστε και αν ομιγέννητο έχουμε καμιά κυβερνητική μεταβολή. Παναγία μου. Να βρεθούν προτετελεσμένου γεγονότος. Αυτά να μη σε νοιάζουν. Έχω πει να μου φέρει μια φωτογραφία και θα τη βάλουμε αμέσως μπρος στη δουλειά. Λοιπόν, πώς είπαμε το όνομά σας, κύριε... Λιμπεριάδης ο Νάξιος. Εγώ πώς θα σας λέω τώρα, Λιμπεριάδη ή Νάξιο. Το καλύτερο, στρατηγέ μου, είναι να με λέει Σωτήρη. Α, μπράβο. Γεια σου, κύριε Σωτήρη μου. Κάτσε. Γεια στα χέρια σου. Α, σε παραδέχομαι. Μέταλλο είναι αυτό, σίδερο είναι αυτό. Πώς το κουλάντρεσες έτσι. Σκληρή δουλειά, στρατηγέ μου. Σκληρή. Πολύ σκληρή. Καλά, μην νοιάζεσαι. Κατάπιε ποτέ και ύστερα μου λες, ναι. Αλλά και ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Καλλιτεχνία. Δίνεις ψυχή στο μάρμαρο, δίνεις ψυχή στο μέταλλο, δίνεις ψυχή στο σίδερο, δεν είναι μικρό πράγμα. Ωραία.
Το πίνεις, βλέπω το ουζάκι, κύριε Σωτήρη. Ωραίο πράγμα το ουζάκι, στρατηγέ μου. Όλο βλέπω σ' αρέσουν, κύριε Σωτήρη. Έλα, στην υγεία μας. Στην υγεία σου, στρατηγέ μου. Πώς λοιπόν, έτσι, βουτάς ένα κομμάτι μάρμαρο, βουτάς ένα κομμάτι μέταλλο και το φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Θες το φτιάχνεις στρατηγό, θες το φτιάχνεις δισκοπόλο, θες το φτιάχνεις απόλλωνα, θες το φτιάχνεις ξυλοθράψτη. Ωραίο πράγμα η καλλιτεχνία. Να λοιπόν ένα ωραίο επάγγελμα. Ωραίο αλλά αχάριστο, στρατηγέ μου. Αχάριστο γιατί? Ο γλύπτης, ο καλλιτέχνης, δεν μπορεί να κάνει το κέπι του, στρατηγέ μου. Είναι αναγκασμένος να δουλεύει κατά παραγγελία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει έμπνευση, στρατηγέ μου. Ναι, αλλά ακριβοπληρώνεται όμως. Βαριά σου, στρατηγέ μου. Τι ακριβοπληρώνεται? Πώς. Αυτή η ιστορία θα κόστησε ένα καρολίρες. Α, καρολίρες, αλλά εγώ τι πήρα. Τι πήρα εγώ, μη ρωτάς, στρατηγέ μου. Βέβαια, είναι και το μέταλλο. Το μέταλλο. Εγώ και το μέταλλο, στρατηγέ μου, είμαστε το μικρότερο κονδύλι σε όλη αυτή την ιστορία. Άλλοι ταρπάξανε τα λεφτά. Άλλοι. Ποιοι άλλοι? Ποιοι? Η επιτίδη, στρατηγέ μου. Εγώ που παιδεύτηκα τόσο πολύ σε όλη αυτή τη δουλειά, τι νομίζεις ότι πήρα? 5 ψωροχιλιάρικα. Μονάχα. Μονάχα. 5 ψωροχιλιάρικα. Και για να πάρω αυτή τη δουλειά, που εδώ που τα λέμε την είχα και ανάγκη, μου δώσανε τα 5 και με βάλανε και υπόγραψα απόδειξη για 20. Ποιοι σε βάλανε την υπόγραψη? Ποιοι? Αυτός ο καταπεντής, ο Απόστολος. Και ο άλλος, ο ιδιαίτερος. Ο, είναι μια μουσίτσα αυτός ο ιδιαίτερος, στρατηγέ μου. Εγώ 5 και υπόγραψα για 20. Άλλος 20 και υπόγραψε για 40. Άλλος 30 και υπόγραψε για 60. Αν τι νόμισα, στρατηγέ μου, για καλό σε θυμηθήκανε. Δηλαδή, αυτοί με θυμηθήκανε. Αν ποιος θα σε θυμηθεί, στρατηγέ μου. Δηλαδή, δεν με θυμήθηκε η πατρίς. Η πατρίδα δεν έχει υποχρέωση σε κανέναν, στρατηγέ μου. Γιατί τι κάνει κανείς για την πατρίδα του? Και αυτό εσύ το ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι καθήκον. Βεβαίως. Καθήκον. Αυτό έλεγα κι εγώ. Καθήκον. Αν, στρατηγέ μου, αν σε όλους αυτούς τους ήρωες που αγωνιστήκανε για αυτόν τον τόπο τους στείλαμε κι από ένα άγαλμα, θα φρακάριζαν οι δρόμοι και οι πλατείες και δεν θα είχαμε μέρος να περπατήσουμε. Δηλαδή. Σιγιάν. Δηλαδή. Δηλαδή. Ο Απόστολος γέλασε εσένα, γέλασε εμένα, γελάσανε τον Υπουργό. Ο κύριος ιδιαίτερος εξαργύρωσε τα κατορθώματά σου, τα κάμανε λιανά. Και τώρα τρώνε με 12 μαζέλες. Κι όλο για μας. Φάει εσύ τη δόξα και εγώ την τέχνη. Ισυγεία. Και εσύ, Απόστολε. Γιατί έμαθα κι εγώ, Αποστόλη. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Γιατί η Ειρήνη στο τηλέφωνο μου τα είπε λίγο τραγικά. Τι έχει, τι γιατρό θέλετε? Δεν θέλουμε τίποτα, βρε Απόστολε. Να σε καλά, βρε Απόστολε. Όχι, γιατί. Γιατί η ξαδέρφη μου ανησύχησε. Ανησύχησε, ρε Απόστολε. Πολύ εύκολα ανησυχείτε, ρε Απόστολε. Πολύ ευαίσθητος είσαι, βρε Απόστολε. Δεν σε καταλαβαίνω, ξαδέρφη. Κι εγώ δεν σε καταλάβαινα. Το όρμος που εγώ σε κατάλαβα, θα ήθελα πολύ να σου δώσω να με καταλάβεις. Ώστε ανησύχησες, ε. Ξάδερφε, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι υπόπη και ανησύχησες? Μια σήμαντη κοπέλα. Να ήταν η Ζαντάρκ να ανησυχήσεις. Ζαντάρκ είναι αυτή, σηκώνει και άγαλμα. Εσύ πια τη μηχανή την ξέρεις. Ένας φίλος ιδιαίτερος, μια έκτακτη πίστοση, ένας χώρος 2x4, μερικά κραπατσίμπανα και την αίσθησες. Μάρμαρο η πεντέλη έχει μπόλικο, η ψωμόλισσα του νάξιου του γλύπτη δεν περιγράφεται. Τις αποδείξεις ξέρουμε και τις μαστορεύουμε. 2 δίνουμε και 10 γράφουμε. Και πάλι καλά δηλαδή, γιατί μπορούσατε να δώσετε ένα και να γράφετε 20.
Ώστε μην ανησυχείς, Αποστόλη. Γεια σας, βρε Λάμπρο μου, δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Άντε φύγε από εδώ, βρε Απόστολε, και μην ξαναησυχείς για μας. Μα τώρα είσαι περίεργος. Α, φύγε από εδώ, ρε. Α, φύγε από εδώ. Και άμα φτάσεις στο σπίτι σου, στάσου μπροστά στον καθρέφτη σου και φτύστονε. Γιατί εγώ ούτε σάλιο δεν σου χαραμίζω. Ξέρωθε. Έχεις τα διάλαπλα, ρε. Λάμπρο. Έχεις τα διάλαπλα, ρε. Λέ, ούς, πέξα, ρε, ούς, λάμπρο, λέ, ούς, πέξα, ρε.